Κύριε Πετριάρχη, κύριε Τρίτανη, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Τυχήρη, αγαπητοί συνάδελφοι και αντιεπιστήμοι. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου σήμερα που βρισκόμαστε εδώ, στη Μονή της Αγίας Τριάδος των Ζαγκαρώνων και φυσικά η παρουσία του Υπουργείου Πολιτισμού κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Όπως ήδη ανέφερε ο Θεοφιλέστατος, οι πατέρες της Μονής, πάντοτε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, φρόντισαν για την αποκατάσταση του μοναστηριού μετά την καταστροφή του. Αυτό μόνο ευεργετικά αποτελέσματα είχε, καθώς η Μονή της Αγίας Τριάδος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που τεκμηριώνει την συνεργασία Υπουργείου Πολιτισμού και Εκκλησίας επαγαθό του ιδίου του μνημείου, διότι το μοναστηριακό συγκρότημα δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματίσουν και το συμβολικό και το πραγματικό του κεφάλαιο. Επομένως, σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για όλους μας, διότι οι δυνάμεις της περιφέρειας, με την παρουσία του Περιφερειάρχη, της επιστήμης, με την παρουσία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αλλά και της εφορίας αρχαιοτήτων Χανίων. Και... Συγγνώμη. Κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, με την παρουσία λοιπόν, συγγνώμη, οι επιστημονικές λοιπόν δυνάμεις, με την παρουσία του Πολυτεχνείου Κρήτης και η εφορία αρχαιοτήτων Χανίων, διότι ανοίγω μια παρένθεση για να ξαναθυμίσω ότι η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ένα διφυή ρόλο επιστημονικό και διοικητικό. Το προσωπικό λοιπόν της εφορίας αποτελείται από καλούς επιστήμονες, οι οποίοι μαζί με το δυναμικό του Πολυτεχνείου Κρήτης θα καταθέσουν την επιστημονική του γνώση για την μελέτη την οποία σε λίγο θα θεσμοθετήσουμε δια της υπογραφής της περιφερειακής και της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης και φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού εκπροσωπούμενο από την πολιτική ηγεσία σήμερα εδώ. Η Μονή των Τσαγκαρώνων, ακριβώς επειδή διέσωσε αυτά τα μοναδικά της χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται με την τελευταία ίσως εξαιρετική και σημαντική στιγμή του ελληνισμού μετά την άνοιξη του θετική αναγέννηση, μπορεί να αποτελέσει πέρα από τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πόρο ένα μεγάλο αναπτυξιακό πόρο για την περιφερειακή ενότητα των Χανίων και εν τέλει της Κρήτης. Η κρητική αναγέννηση είναι μία περίοδος την οποία οφείλουμε να αναδείξουμε. Και αυτό θα κάνουμε σε συνεργασία με την Εκκλησία, την Περιφέρεια ως Υπουργείο Πολιτισμού. Η Μονή του Αρκαδίου στο Ρέθυμνο, η Αγία Κατερίνη των Συναϊτών στο Ηράκλειο, της Γωνιάς, την Επισκοπή και των Τσαγκαρώνων μπορούν να αποτελέσουν τέσσερα σημεία που θα αξιοποιήσουν και θα αναδείξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια πολιτιστική διαδρομή. Ήδη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα χρόνο πριν τις προγραμματικές δηλώσεις, είχε τονίσει την σημασία των πολιτιστικών διαδρομών για την ανάπτυξη των περιφερειών και των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας μας. Αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε και στην περίπτωση αυτή. Η προγραμματική σύμβαση, δια της οποίας αναπτύσσεται στην ουσία στο Πολυτεχνείο Κρήτης η μελέτη της αποκατάστασης της Ιερατικής Σχολής και των λοιπόν ερυπωμένων συγκροτημάτων του μοναστηριού, έρχεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου, το οποίο μαζί με την αποκατάσταση του Ιδουμενίου, το οποίο βρίσκεται σε φάση ένταξης από την Περιφέρεια Κρήτης χάρη στον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο Νεοτάκη, με ένα ποσό νότιος κατακρόνητο, της τάξης των 762.000 ευρώ, θα δώσει μια νέα εικόνα, θα αποκαταστήσει την αισθητική αυτής της μοναδικής ιστορικής μονής.
Η εφορία Γιορτή των Χανίων, ο επίτιμος έφορος Μιχάλης Ανδριανάκης, το ακούσατε ότι είναι φίλος και συμπορεύεται στα όνειρα και στα οράματα του Θεοφιλεστάτου, είναι προφανώς στη διάθεσή σας, Θεοφιλέστατε, προκειμένου να τεκμηριώσουν όσο πρέπει, όπως πρέπει, την αποκατάσταση του συγκροτήματος και φυσικά να διεκπαιρεώσουν όλο το διοικητικό βάρος προκειμένου το συντομότερο δυνατόν και η προγραμματική σύμβαση να ολοκληρωθεί και το έργο του Ιγουμενίου και στη συνέχεια το έργο της αποκατάστασης της Πτέρυγας Ιερατικής Σχολής και όλων των άλλων ερυπωμένων σημείων να αποκατασταθεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τα καλά σας λόγια, για τη φιλοξενία σας και την αγάπη με την οποία περιβάλλετε και τα στελέχη της αρχαιολογικής υπηρεσίας και εμένα. Σας ευχαριστώ.